Δεν βλέπω την ώρα να βρεθούμε. Ελπίζω να ισχύει το ραντεβού μας το βράδυ. Αν το θέλεις ακόμα. Ψαρεύεις κομπλιμέντα. Μπορεί και να το κάνω. Ό,τι και να γίνει, να θυμάσαι ότι σ' αγαπώ. Με το που χωρίζω εγώ μαζί του, έκανε εκείνη σχέση. Μη σου πω ότι έβαλε και το χεράκι της για να σε βγάλει από τη μέση. Δεν το πιστεύω. Γιατρέ! Είναι για το συμφέρον και το δυο μας. Να επιμείνετε όμως. Μόνον έτσι θα πιστεί ότι αλλάξατε στάση απέναντι της και θα υποχωρήσει. Οι φίλοι σου δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Θέλω να μου μιλήσεις, να μου πεις τι έχει γίνει και εγώ θα βγάλω το πόρισμα. Α, κρίμα. Χτύπησε το κουδούνι και έχασα την ευκαιρία να με διαφωτίσεις. Ελπίδα, θέλεις το βράδυ να πάμε για ένα ποτάκι να τα πούμε καλύτερα. Βγήκε από το κόμμα. Είστε σίγουρος? 100%. Να κοιτάξτε. Αντιδρά. Πού πας έτσι φουριόζε? Δεν τα μάθες. Όχι, τι έγινε? Ο Καλυφατίδης συνήλθε από το κόμμα. Σοβαρά μιλάς, μπράβο το παλικάρι. Έλα να το δούμε πριν τον πάνε στο δωμάτιο. Θα έρθω να κάνω πρώτα ένα τηλεφώνημα. Οκ. Δεσποινής. Θέλετε κάτι, γιατρέ? Ναι, σας παρακαλώ πολύ να ειδοποιήσετε την κυρία Βάσο Καλυφατίδη ότι συνήλθε ο νηψιός της. Μάλιστα, μείνετε ήσυχος. Αμέσως. Καλησπέρα. Καλώς την. Τι έχεις, κούκλα μου? Καλά, έγινε κάτι πολύ τρελό σήμερα. Αλλά θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Κάποιος σε τάραξε, το βλέπω στο πρόσωπό σου. Άστο, μαμά, άστο καλύτερα. Παρακαλώ. Μάλιστα, ίδια. Είσαστε σίγουροι? Μη μας κάνετε να χαρούμε άδικα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έγινε, Φάνη? Ξύπνησε, αγάπη μου. Όλα θα πάνε καλά τώρα. Θα δεις. Οι πρώτες εξετάσεις που του έγιναν ήταν πολύ καλές. Δόξα τω Θεώ. Τώρα περιμένουμε και τις επόμενες. Και μόλις συνέλθει, θα του κάνουν και τα νευρολογικά τεστ για να βεβαιωθούμε ότι δεν έχει πάθει καμιά ζημιά ο εγκέφαλος. Φαντάζεσαι να ξυπνήσει και να μην μας αναγνωρίζει? Ή να μην μπορεί να κουνηθεί? Μη σκέφτεσαι έτσι, σε παρακαλώ. Θα είναι μια χαρά. Πήγαινε στο σπίτι να ξεκουραστείς. Έχεις εξαντληθεί. Μη μ' ακουμπάς. Δεν τελειώσαμε επειδή συνήλθε ο Φάνης. Είσαι υπεύθυνος για το ατύχημα. Πιστεύεις ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τέτοια κουβέντα? Ναι. Και να σου πω και κάτι. Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει και εκείνος μόλις σε δει. Σταμάτα, Έλενα. Για όνομα του Θεού. Άφησε την, δεν πειράζει. Σε λίγο θα συνέλθει και θα δεις πως θα αντιδράσει, αφού αυτή είναι η μόνη σου έγνοια. Πατέρα. Αγόρι μου, ξύπνησες? Καλώς την.
Επιτέλους, και νόμιζα ότι δεν θα έρθεις. Είναι δυνατόν? Με κράτησαν μέχρι αργά στη δουλειά και έχω να πάω και στο νοσοκομείο μετά. Αλλά δεν κρατήθηκα. Δεν το πιστεύω πόσο ανεύθυνη είσαι. Ρεζίλη με έκανες. Και εγώ ηλίθια που υποχρεώθηκα να σε προσλάβουμε. Σιγά τη θέση που ήθελε και βίσμα. Μερούλα, στη λάντζα ήμουνα. Ας άνοιγες, θα στραβάσουν να κάνεις κάτι καλύτερο με τη ζωή σου. Αλλά πού εσύ, πέρα βρέχει. Το μυαλό σου στους γκόμενους μόνο. Και πολύ καλά κάνω, γιατί είμαι νέα και ερωτευμένη. Και εσύ στην ηλικία μου το ίδιο θα έκανες. Εγώ ακόμα και στην ηλικία σου φερόμουν πιο όρημα. Δεν θα παρατούσα ποτέ τη δουλειά μου για να τρέχω στα νησιά. Νομίζεις? Γιατί έχεις ξεχάσει πως είναι να είσαι με έναν άντρα που αγαπάς. Και καλά θα κάνεις να το ξαναθυμηθείς. Δεν σε πήραν και τα χρόνια. Μετά από αυτό που έκανες, δεν είσαι σε θέση να δίνεις συμβουλές. Να τις ακούσεις όμως. Δεν είναι μόνο η δουλειά. Δωρητά, σύνελθε. Είμαι στα όρια μου. Μία λέξη ακόμα. Καλά. Σε ένα πράγμα έχεις δίκιο. Δεν έπρεπε να σε εκθέσω στη δουλειά. Αλλά κατάλαβε με. Είμαι πολύ νέα για να μείνω στην πρώτη δουλειά που βρήκα. Την οποία μισούσα κιόλας. Και τι θα κάνουμε τώρα, μου λες? Θα σε συντηρώ εγώ? Πώς θα τα βγάλουμε πέρα δύο άνθρωποι με ένα μισθό? Μόλις γυρίσω από τη Σύρο, θα βρω αμέσως μια δουλειά. Σίγουρα θα βρω κάτι. Μαμά, οι καλοί δεν χάνονται. Εγώ μια μέρα θα μεγαλουργήσω. Νομίζω, τόσο χαρούμενη που είναι η δική σου, δεν τους πειράξει να αργήσει λίγο. Μου φαίνεται και εμένα απίστευτο. Τα είχαμε βάψει όλοι μαύρα και ο Φάνης τελικά συνήλθε αμέσως. Η γιαγιά μου είπε ότι είναι όλα εντάξει. Ναι, όντως είναι. Τον είδα και εγώ φεύγοντας από το νοσοκομείο. Μόνο που δεν μπορώ να κάτσω πάνω από μισή ώρα. Με περιμένουν. Και να σου πω την αλήθεια, κι εγώ δεν κρατιέμαι. Θέλω να πάω να δω πώς είναι ο ξαδερφός μου. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Θα κάτσουμε λίγο εδώ και μετά θα σε πάω εγώ στο νοσοκομείο. Μήπως μπορείς να με πας στο σπίτι? Θέλω να αλλάξω και να δω λίγο τους γονείς μου. Με όσα συμβαίνουν τελευταία τους έχω παραμελήσει. Όπως θέλεις. Σου τις πάω, έτσι? Όχι βέβαια, δεν υπάρχει πρόβλημα, σου λέω. Εξάλλου, εμείς οι δύο έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μας. Δηλαδή, αποφάσισες να βλεπόμαστε κανονικά? Ναι, το θέλω. Πολύ. Ελπίζω και εσύ. Το συζητάς? Δεν φαντάζεσαι πόσο ευτυχισμένη με κάνεις. All I think about is you. The LA is getting kind of crazy, and New York's getting kind of cold. Λέω να φτιάξουμε το αγαπημένο κέικ του Φάνη. Τέλεια. Θα σε βοηθήσω κι εγώ. Δεν το πιστεύω. Δεύτερο θαύμα. Εσύ άκουγες για μαγείρεμα και πάθαινες αναφυλαξία. Σήμερα είμαι τόσο χαρούμενη που μπορώ να μαγειρέψω για ένα λόχο. Κρίμα. Και αρνήθηκα καινούργια παραγγελία. Α, να τους πάρεις και να τους πεις ότι μπορούμε. Θα δεις, καρδούλα μου. Τώρα που συνήλθε ο Φάνης, όλα θα πάνε καλά. Θα έρθεις κι εσύ αύριο στο νοσοκομείο, έτσι δεν είναι? Δεν αντέχεις να πας μόνη σου, ε? Δεν τις μπορώ αυτές τις σνομπάρες, τη μάνα του και τη γιαγιά του. Αν δεις πώς μου φέρονται. Εμένα το λες. 20 χρόνια έχουν περάσει και είναι σαν να τις βλέπω μπροστά μου. Τι κέικ θα φτιάξεις? Είπαμε το αγαπημένο του. Κέικ πορτοκάλι με γλάσο σοκολάτα. Αλλά κάτσε να δούμε αν έχουμε όλα τα υλικά. Νομίζω ότι μας λείπουν αυγά. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάω να πάρω εγώ. Κάτσε εδώ που είσαι, να δούμε αν έχουμε και τα υπόλοιπα. No use to complain. Φτάσαμε. Τι κρίμα. Τι γρήγορα που πέρασε η ώρα. Έχουμε ευκαιρία να τα πούμε άλλη στιγμή, αφού είσαι τόσο πολύ άσχολη. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φεύγω γρήγορα, αλλά I would not think of such things if I could.
If I could help myself, if I could. Θα σου αφήσω κάτι για να με θυμάσαι. Τελικά μας λείπουνε τρία αυγά. Μήπως κάνω καριδόπιτα που θέλει πιο λίγο. Ακυρώ, δεν έχουμε ούτε καρύδια. Να φτιάξεις και έξω κολάτα που του αρέσει. Ό,τι χρειάζεται θα πάω εγώ να το πάρω από το μίνι μάρκετ. Να κάτσεις εδώ που κάθεσαι. Θα πάω εγώ. Μα γιατί? Θέλω να βοηθήσω. Θα σου δώσω να κάνεις το γλάσο που είναι και εύκολο. Μα δεν μπορώ να κάτσω. Έχω πολλή ενέργεια. Είναι από τη χαρά σου, μωρό μου. Είσαι από το πρωί στο πόδι. Πρέπει να ξεκουραστείς. Εντάξει, πήγαινε. Σε περιμένω. Έτσι, μπράβο. Το πιστεύω, αν είναι δυνατόν. Hey, κόκαλα έχει το ποτό μου. Όχι, σκεφτόμουν σήμερα να πιω κάτι λίγο πιο εξωτικό. Να σου φτιάξω αμοχίτο, μια καϊπρίνη. Ναι, κάνε δύο από αυτά, αλλά μόλις έρθει μια φίλη μου. Φίλη? Δεν ξέρω. Όχι βέβαια, εννοείται αυτό. Είναι μια κοπέλα από τη σχολή που πρόκειται να της προτείνω συνεργασία. Γι' αυτό να τα κάνεις και τα δύο πολύ πιο ελαφριά, έτσι. Ελαφριά, ε. Και εγώ νόμιζα ότι για τη συνεργασία θέλει και λίγο αλκοόλ. Φίλοι μου, λέμε, είναι τίποτα παραπάνω. Προς το παρόν. Γιατί η νύχτα είναι μεγάλη. Αυτό που μιλάς με υπονοούμε να βρεις εβδομάδα, δηλαδή. Ή δεν με πιστεύεις, δηλαδή. Φυσικά και όχι. Σε ξέρω καλά. Άντε, κάνε καμιά δουλειά. Καλησπέρα. Γεια. Yeah. Κάτσε, κάτσε. Ευχαριστώ. Ωραίο μπαράκι, ε. Ναι, είναι πολύ όμορφο. Και εσύ είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Έρχομαι συχνά εδώ, γιατί κάνουν πολύ ωραία κοκτέιλ και μερικές φορές ξεκουράζω και το φίλο μου, το Θωμά. Γεια, Θωμά. Τι λες, είσαι τόσο καλός στα κοκτέιλ όσο και στα φαγητά. Εννοείται. Θέλεις να σου φτιάξω κάτι δικό μου? Μεγάλη μου τιμή. Ωραία. Έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση ή διασπηνής? Ναι. Με πιάνεις λίγο άσχετη σε αυτό το θέμα. Ξέρεις, δεν έχω καμία σχέση με τα κοκτέιλ. Ας το πάνω μου. Για δοκίμασε. Πώς σου φαίνεται? Έχει κάτι από σένα. Δηλαδή? Δηλαδή είναι στιφό και συγγνώμη, σου φτιάχνει και τη διάθεση. Στην υγειά μας. Στην υγειά σου. Ζάχαρη, μαμά, μαμά! Μαμά! Πολύ ζάχαρη βάζεις. Το είδα, ήμουν λίγο αφηρημένη. Το πρόσεξα. Θα μας πεις όμως για ποιο λόγο? Τίποτα απολύτως. Μην μου λες εμένα ψέματα, τι έχει συμβεί? Σου είπα τίποτα, δώσε μου το γάλα. Πριν φύγεις από εδώ, ήσουν μέσα στην καλή χαρά για το Φάνη. Τώρα τι έγινε? Εξακολουθώ να είμαι χαρούμενη για το Φάνη. Από τη στιγμή που γύρισες, είσαι άλλος άνθρωπος. Τι μεσολάβησε? Μάλλον μου βγαίνει κούραση. Τόσες μέρες μέσα στην αγωνία και στην ένταση. Μην κοιτάς που προσπαθούσα να στο κρύψω. Πέρασες και εσύ μεγάλη λαχτάρα, έτσι? Έτρεμα στη σκέψη ότι δεν θα ξυπνήσει ο Φάνης. Και για τον ίδιο, αλλά και για τις συνέπειες που θα έχει στη ζωή σου. Ο εφιάλτης όμως πέρασε. Τώρα θα γίνει καλά και θα είμαστε ευτυχισμένοι.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν άργησε σήμερα. Ήθελα να έρθω να μοιραστώ τη χαρά μου για το Φάνη μαζί σας. Καλά είστε, πρέπει να πετάς, έτσι. Πάντως δεν χάσαμε ούτε για μια στιγμή τις ελπίδες μας. Και τελικά η εξέλιξη μας δικαίωσε. Και εσύ πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενη, Ξένια, σήμερα, έτσι δεν είναι? Φυσικά, όπως όλοι μας. Ήταν ανάσα ζωής. Κάτι σαν θείο δώρο. Λοιπόν, λέω να πάω στο νοσοκομείο. Δεν πρόλαβα να το κάνω γιατί έμπλεξα με τη δουλειά, μετά τη σχολή, καταλαβαίνετε. Κουράζεσαι πολύ τελευταία. Τι να κάνω. Λοιπόν, πάω να ετοιμαστώ. Εγώ παρότι υπομονώ, θα προτιμήσω να πάω αύριο στο νοσοκομείο. Και πολύ καλά θα κάνεις. Καλύτερα σήμερα να μείνει με τους γονείς του και τη γιαγιά του. Και την κυρία επί των τιμών. Αυτό δεν είναι η Ξένια σε σχέση με την Κάτια? Άστο αυτό τώρα. Έτσι κι αλλιώς έχω πολλά να κουβεντιάσω μαζί της. Και στην Αγγλία τι σπούδασες? Διοίκηση επιχειρήσεων. Σε ποια σχολή? Στο London School of... Είναι ανάγκη να απαντήσεις σε τόσες ερωτήσεις? Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν κενά μνήμης. Καλά τα πας. Και τώρα μια τελευταία ερώτηση. Θυμάσαι τι έκανες την τελευταία νύχτα πριν το ατύχημα? Ναι. Ήμουν στο σπίτι του θείου μου όταν με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου για να πάω να πάρω τον παπά από το καζίνο. Είχε βγει πολύ και δεν μπορούσε να οδηγήσει. Εντάξει, αρκετά για σήμερα. Ας τον αφήσουμε να ξεκουραστεί. Όλα καλά, γιατρέ? Πώς τον είδατε? Ο γιος σας δείχνει να διατηρεί ακέραιες πνευματικές του λειτουργίες, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεφαλική βλάβη. Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο νέο που έχω ακούσει στη ζωή μου, γιατρέ. Μην ανησυχείτε και πολύ σύντομα θα παίζετε σκάκι μαζί του. Και τώρα με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να περάσετε έξω να τον εξετάσω. Θα το πούμε αύριο, αγάπη. Καληνύχτα. Καληνύχτα, αγόρι μου. Καλώς ήρθες πάλι κοντά μας. Ξέρεις κάτι, ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ένιωθα τόσο άνετα μαζί σου. Στην αρχή σε φοβόμουν. Ελπίζω μέχρι το τέλος της χρονιάς να μην αλλάξεις γνώμη. Κι εγώ το ελπίζω. Δεν θα άντεχα να απογοητευτώ πάλι. Αρκετά για μένα. Θέλω να μιλήσουμε για τα δικά σου θέματα τώρα. Τι κρίμα. Και για μια στιγμή νόμιζα ότι τα είχα ξεχάσει όλα. Ελπίδα, έχεις πολύ όμορφα μάτια. Δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι θλιμμένα. Σε ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Την αλήθεια λέω. Εξάλλου γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να μιλήσουμε και να βρούμε κάποια άκρη. Λοιπόν, λέγε, ξεκίνα. Πρόκειται για την κολλητή μου φίλη. Ξένια Παπά τη λένε και μάλιστα σπουδάζει και στη σχολή μας. Δεν μου λέει κάτι το όνομά της. Είναι στο τμήμα διοίκησης γι' αυτό. Α, και το πρόβλημα? Μεγαλώσαμε μαζί. Σαν αδερφές ήμασταν και θα έλεγα ότι μέχρι πρότινος της είχα και τυφλή εμπιστοσύνη. Μέχρι που ανακάλυψες ότι δεν πρέπει να είσαι τόσο αφελής, ε? Έτσι μου είπε ένας φίλος μου, ο οποίος την ξέρει και πολύ καλά. Τι σου είπε δηλαδή, ότι σε δουλεύει? Αυτό ισχυρίζεται και μάλιστα και με επιχειρήματα. Μου είπε ότι η Ξένια ευθύνεται για το χωρισμό μου με τον Στέφανο. Τον ήθελε για τον εαυτό της και μάλιστα ότι βλέπονται και κρυφά. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Ξέρεις κάτι, δεν μ' αρέσει καθόλου που την υποπτεύουμε, αλλά τώρα πια έχουν μπει αμφιβολίες μέσα μου. Δηλαδή, για να καταλάβω, εμπιστεύεσαι πιο πολύ το φίλο σου από την κολλητή σου? Γιατί? Σου έχει ξανακάνει κάτι τέτοιο η Ξένια στο παρελθόν? Όχι, όχι, ποτέ. Ποτέ, όσο ήμασταν στον Ναύπλιο, ποτέ. Όμως, με το που ήρθε στην Αθήνα, άλλαξε. Δεν μπορώ να βάλω πια το χέρι μου στη φωτιά για αυτήν. Μήπως σε βλέπει ανταγωνιστικά? Εμένα, η Ξένια. Αφού μεγαλώσαμε μαζί, γιατί? Θα σου πω κάτι και να το θυμάσαι. Ακόμα και ο πιο κοντινός σου άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή να σε προδώσει. Και αυτό γιατί σε ζηλεύει. Τι να ζηλέψει από μένα, εκείνη τα έχει όλα. Μην το λες.
Έχει πολλά να ζηλέψει από σένα, ας πούμε, το φίλο σου και την πολύ όμορφη σχέση που είχατε. Ωραία. Τώρα που συνήλθε ο Φάνης, να το μεταφέρουμε σε μια κλινική της Προκοπής. Γιατί και εδώ καλά δεν είναι. Και θα αφήσω το γιο μου σε δωμάτιο κρατικού νοσοκομείου. Με όλα αυτά τα εκπαιδευόμενα γιατρουδάκια. Μα μην ξεχνάς ότι οι γιατροί αυτού του νοσοκομείου τον έσωσαν. Δεν φτάνει που τον πήρε στο λαιμό σου. Τον καταδικάζει να αναρρώσει εδώ. Που οι συνθήκες είναι τριτοκοσμικές. Με στα ποντίκια και στις κατσαρίδες. Μα πού τα είδες. Αν επιμένω να μην μεταφερθεί αλλού, είναι επειδή θέλω το καλό του. Όλοι αυτό θέλουμε. Θα μιλήσουμε ήρεμα και λογικά και θα αποφασίσουμε. Δηλαδή με τρελή που θέλω να το πάμε κάπου που θα το προσέξουν καλύτερα. Όχι. Απλώς εδώ ξέρουν την περίπτωσή του και είναι και εξαίρετοι γιατροί. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ είμαι ικανοποιημένη. Και από τους γιατρούς και από το προσωπικό και από τις υπηρεσίες τους. Άρεσε μαζί του. Ωραία, τι μιλάμε τότε. Αφού έχετε ήδη αποφασίσει για την τύχη του. Μην εκνευρίζεσαι, σε παρακαλώ. Και την εγχείρηση σκολικοειδίτιδας εδώ δεν την έκανε. Και ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι. Και ποτέ δεν στέκει να πάρω τον εγγονό μου από το νοσοκομείο, στο οποίο μάλιστα έχω κάνει και δωρεά. Υποτίθεται ότι πιστεύω στο σύστημα της δημόσιας υγείας και το στηρίζω. Δεν με ενδιαφέρουν οι μικροπολιτικές σας. Εγώ πάνω απ' όλα βάζω την υγεία του γιού μου. Ο Φάνης θα γίνει γρήγορα καλά. Και εμείς θα συνεχίσουμε να τσακωνόμαστε. Έλα, έλα, έλα. Πήγαινε σπίτι να ξεκουραστείς. Το έχεις ανάγκη, έχουν σπάσει τα νεύρα σου. Δεν θέλω. Θα μείνω εγώ εδώ. Εγώ είμαι πιο ξεκούραστη. Θα το αντέξω, μην ανησυχείς. Όχι, δεν σε αφήνω μόνος σου. Έχω το Μάνο εδώ. Σε λίγο θα έρθει και η Ξένια να μου κάνει παρέα. Το μωρό μας ξεπέρασε τον κίνδυνο. Από αύριο δεν θα υπάρχει λόγος να είμαστε συνέχεια δίπλα του. Καλά. Αλλά θα φύγω όποτε θέλω εγώ. Ευχαριστούμε. Για να δούμε, θα το καταφέρω. Το πρώτο το ήπια μονορούφι. Όπως διαπίστωσες, είναι πολύ ελαφριά. Εξάλλου σε θέλω νυφάλια. Περίμενε. Λέω να μην πιούμε στις παλιές αγάπες. Ούτε βέβαια και στις καινούργιες που μπορεί να έρθουν, μπορεί και όχι. Ας πιούμε σε αυτό που μας ενώνει. Στην τέχνη μας, στη μαγειρική. Σε πολλά και όμορφα μαγειρέματα, λοιπόν. Πάντως με έχεις εντυπωσιάσει. Μαθαίνεις πάρα πολύ εύκολα και αντιμετωπίζεις τη μαγειρική με πολύ κέφι και φαντασία. Χάρη σε σένα. Βγάζεις εγώ μέσα μου τον καλύτερό μου εαυτό. Όχι μόνο σε μένα, σε όλα τα παιδιά στην τάξη. Είσαι πάρα πολύ καλός δάσκαλος. Τι θα έλεγες να με δεις και σαν κοϊστά μου. Έχω κάτι στο μυαλό μου που βέβαια με ταλαιπωρεί εδώ και πολύ καιρό. Και επειδή σε βλέπω ότι έχεις πολύ αγάπη και κέφι για τη δουλειά, τι θα έλεγες να αφήσεις την κρεπερή και να έρθεις να δουλέψεις μαζί μου σε ένα γκουρμέ εστιατόριο. Γιατί δεν συνοδεύεις τη γυναίκα σου στο σπίτι. Δεν βλέπεις πόσο κουρασμένη είναι. Κλείνουν τα μάτια της. Δεν φεύγω ακόμα. Μάλλον θα μείνω εδώ όλη τη νύχτα. Δυστυχώς θα πρέπει να γυρίσεις μόνη σου. Έτσι κι αλλιώς μόνη νιώθω. Δεν περιμένω τίποτα πια από το Μάνο. Καλό θα ήταν όμως, για χάρη του Φάνη, να πάψετε να τσακώνεστε. Μια ήρεμη και ομαλή ατμόσφαιρα θα τον βοηθήσει να αναρρώσει γρήγορα. Θα το έχω υπόψη μου. Καλή νύχτα λοιπόν, τα λέμε. Καλή ξεκούραση. Την είδες? Ούτε καληνύχτα δεν μου είπε. Μην το παίρνεις κι εσύ κατάκαρδα, την είδες πως ήταν πτώμα. Κάπου έπρεπε να ξεσπάσει τόση ένταση που μάζεψε. Νομίζω ότι το χάσμα μεταξύ μας είναι βαθύτερο. Γιατί δεν τη συνόδευες μέχρι το σπίτι? Θα ήταν ευκαιρία να τα ξαναβρείτε, αυτό θέλει και ο Φάνης. Πάμε πολύ καλά. Η αναπνευστική λειτουργία που μας ανησυχούσε ευτυχώς αποκαταστάθηκε. Γενικά η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά. Δεν υπάρχει φόβος για τυχόν επιπλοκές. Αποκλείεται να ξανακυλήσει, δεν τον είδες? Η πιθανότητα να υποτροπιάσει ο ασθενής πάντα υπάρχει. Αλλά μην ανησυχείτε, ο εγγονός σας έχει δυνατή κράση. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Θα τα καταφέρεις όμως και στη σχολή και στο ρεστοράν. Σιγά μην πάθω υπερκόπωση. Εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να μάθω στην πράξη δίπλα στον πιο σημαντικό σεφ της Ελλάδας και σήμερα ρωτάς αν θα τα καταφέρω. Ναι, έλα, έλα, σταμάτα. Πάντως να σου πω, η δουλειά σε ένα τέτοιο είδος εστιατόριο είναι πολύ σκληρή. Απαιτεί ώρες ορθοστασίας, πολύ υπομονή και ευγένεια. Τα δύο τελευταία τα έχεις. Θα αντέξεις όμως.
Δεν έχω ανάγκη εγώ. Εγώ είμαι σκυλή στη δουλειά. Δεν με βλέπεις και στην κρεπέρι. Όταν δεν έχω τι να κάνω, βαριέμαι. Ωραία. Τότε δεν μένει από το να ξεκαθαρίσουμε κάτι τελευταίο. Το πόστο σου δεν θα είναι στην κουζίνα. Αλλά πού θα είναι, στην καρταρόμπα? Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά θα ξεκινήσεις σαν σερβιτόρα. Μα εγώ νομίζω ότι με διάλεξες για το ταλέντο μου στο μαγείρεμα. Στο σέρβις υπάρχουν σίγουρα καλύτερες από μένα. Το ξέρω ότι η θέση σου είναι στην κουζίνα. Θέλω όμως να πάρεις πρώτα μία γεύση από τη σάλα. Κερδίζεις από τον κόσμο. Θα σου κάνει πολύ καλό, θα έχεις μεγάλη πείρα. Εντάξει, δεν διαφωνώ με αυτό, αλλά ξέρεις, εμένα με ενδιαφέρει το πόστο που θα με βοηθήσει στη μαγειρική να πάω πιο μπροστά. Ελπίδα, άκουσε με. Η συναναστροφή σου με απαιτητικούς ανθρώπους, απαιτητικούς πελάτες, θα σου κάνει πολύ καλό. Θα μάθεις όλες τις ιδιοτροπίες τους. Πίστεψε με. Ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι απαραίτητη αυτή η εκπαίδευση. Ναι, το κάνω σε όλους τους καινούριους. Και εσύ δεν είσαι εξαίρεση. Βέβαια, μετά από ένα διάστημα θα μπεις στην κουζίνα. Για να το λες εσύ κάτι, θα ξέρεις. Πάντως μην νομίζεις, και εγώ στο Παρίσι δούλευα πολύ σαν σερβιτόρος όταν σπούδαζα. Σε ζηλεύω που πήγες στο Παρίσι να δουλέψεις. Εγώ δεν θα τα κατάφερνα ποτέ. Δεν ξέρω γαλλικά. Μόνο το oui και το no. Α, κατάλαβα. Τελικά δεν ήταν πολύ ελαφριά τα ποτά. Με χτύπησε. Βλέπεις, άμα δεν είσαι μαθημένος. Να ξέρεις ότι θα χαρώ πολύ να είσαι εγώ στην ομάδα. Θέλω να το σκεφτείς και να μου απαντήσεις. Κοίτα, δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά για μένα και μόνο που μιλάω μαζί σου είναι εμπειρία. Με βοηθάς πάρα πολύ. Ελπίζω η απάντησή σου να είναι δέχομαι. Ας τα ρόγε. Στην γεια μας. Στην γεια σου. Ξέρεις, μ' αρέσει πολύ εδώ. Σοβαρά. Και το μουσουκάκι τικι-τικι-τικι. Πώς σου φαίνεται? Μ' αρέσει η ελληνική μουσική. Ναι, και δεν το είχα. Εγώ νόμιζα έτσι του κλασικού. Α, όχι. Ακούω όλα τα ίδια. Α, είσαι μουσικός τύπος. Δηλαδή είσαι καλλιτεχνική ψυχή, ε. Όπως και εσύ. Γι' αυτό και σε γουστάρω. Πω, με γουστάς, ε. Ναι, τώρα βέβαια εμάς μας ενώνει η μουσική και όχι μόνο έτσι, και άλλα πράγματα. Αδείξει. Ναι, το ξέρω, εσύ είσαι τώρα ερωτευμένη με τον Τσαϊκόφσκι, φουλ, ε. Όλη στη ζωή ερωτευμένη με τον Τσαϊκόφσκι, αλλά με έχεις δει εμένα να φέρω βόλτες με τσιτσάνι, ευδοκίες και τέτοια. Ναι, χορεύεις. Ντα, χορεύω, έχω εγώ ντοκτορά σε χορό. Άμα με δεις να χορεύω, τον ξέχασες το Ρώσο τέλος. Πήγαινε στην πίστα να χορέψεις. Κοίτα, θα τα χάσεις, θα τα λαβείς. Θα με γεμίσεις φυλάκια. Όχι, 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 κοίτα. Θα είναι μεγάλη μέρα σήμερα. Νιώθω σαν να έφυγε μια πέτρα από πάνω μου που μου πλάκωνε την ψυχή. Κι εγώ το ίδιο αισθάνομαι. Από τη στιγμή που το αγόρι μας βγήκε από το κόμμα, θέλω να ξέρεις ότι δεν σου κρατάω καμία κακία. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και με την Έλενα. Πιστεύει ότι εγώ είμαι η αιτία για το ατύχημα. Τώρα όμως που συνήλθε ο Φάνης, θα ηρεμήσει και θα σκεφτεί πιο ψύχραμα. Θα δει ότι ήταν μόνο μια κακιά στιγμή. Μα η Έλενα με μισεί. Δεν είδες με τι απέχθεια με αντιμετωπίζει. Σαν να είμαι ένα σκουλίκι που θέλει να με πατήσει με το πόδι της. Με πυροβολεί κάθε φορά που με κοιτάζει. Θα περάσουν αυτά. Θα συνέλθουμε όλοι από αυτή την περιπέτεια και θα φτιάξουν τα πράγματα. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι με την Έλενα είναι πολύ δύσκολο να είμαστε πάλι ζευγάρι. Έλα τώρα. Δώσ' της και εσύ ένα ελευθερωτικό. Λίγο χρόνο τόσα πέρασε. Το θέμα είναι ότι με αντιμετωπίζει σαν εχθρό. Δεν το αντέχω άλλο. Μίλα της. Προσπάθησε, κάνε μια προσέγγιση. Νομίζω ότι δεν το δοκίμασα. Δεν γίνεται τίποτα. Προσπάθησε ξανά. Και αν σου επιτεθεί, μην το πάρεις προσωπικά. Άστε να ξεσπάσει, να εκτονωθεί. Μόνο έτσι μπορεί να τα ξαναβρείτε. Έχουμε φτάσει και δύο στα όρια μας. Της είπα ότι αν συνεχίσει έτσι, θα προχωρήσω σε διαζύγιο. Και το εννοώ.
Ωραία, ε. Ωραία, πολύ ωραία. Να είμαι κι εγώ. Я люблю тебя, Андроники. Τι είπες? Я люблю тебя. Δεν κάνω το σε ελεύθερη μετάφραση αυτό. Ας το καλύτερο. Όχι, άστρο. Εγώ τώρα αρχίζω να μαθαίνω ρώσικα. Θέλω να μάθω ρώσικα. Έτσι λέμε στα ρώσικα, σ' αγαπώ. Αναλογικέψου. Δεν είναι ώρα για διαζύγια. Τι σχέδεις το Φάνη? Ο Φάνης έχει μεγαλώσει πια, θα τραβήξει το δρόμο του. Δεν θα τον πληγώσουμε. Νομίζεις? Τώρα είναι που έχει ανάγκη τη συμπαράστασή σας. Για να σταθεί στα πόδια του, για να μας πλησιάσει. Είναι που είναι στον κόσμο του. Με ένα διαζύγιο δεν πρόκειται να ξαναμείνει ποτέ στην έπαυλη. Θα τον φάει το σπίτι της Βάσος. Δεν είναι κανένα μωρό. Καταλαβαίνει. Κι εγώ ονειρεύομαι να τον έχουμε μαζί μας, αλλά μην μου ζητάς να θυσιαστώ. Αθεωρείς θυσία το να μείνεις με τη γυναίκα σου? Είναι. Δεν μπορώ να είμαι με μια γυναίκα που δεν με σέβεται. Που μου δείχνει τόσο ανοιχτά την περιφρόνησή της. Μάλλον δείχνεις αποφασισμένος. Είμαι. Έχω φτάσει στο χαμηλότερο στάδιο αυτοεκτίμησης. Σέρνομαι. Μια Έλενα τώρα θα με αποτελειώσει. Κατάλαβα. Γι' αυτό σκέφτεσαι το χωρισμό. Για λόγους αυτοσυντήρησης. Πες το κι έτσι. Πολύ θαραλέως σε βρίσκω. Μήπως προχώρησε η σχέση σου με τη βοηθό Σεφ? Τι θέλεις και μπερδεύεις τη Μέρη τώρα στην κουβέντα μας? Δεν έχει καμία σχέση. Σε λίγο θα μου πεις ότι είναι η αιτία που χωρίζω. Σε πιστέψαμε. Μου είναι αδιάφορο. Εγώ ξέρω την αλήθεια. Πού είναι? Ότι δεν μπορώ να είμαι πια με την Έλενα. Μου είναι ανυπόφορο, κατάλαβε με. Στη ζωή μου. Είναι άπλιστη και αδίστακτη. Είναι επικίνδυνη για την οικογένειά μας. Και τι θέλεις να κάνω, δηλαδή? Να την βγάλεις έξω από τη ζωή μας. Να την εγκαταλείψουμε κι εμείς τώρα που την παράτησε ο Στέφανος. Σε παρακαλώ. Προστάτευσέ με. Αν με αγαπάς, θα μπορέσεις. Τι φέρθηκα τόσο άδικα? Έλα, μαμά. Ξενιά, θέλω να κουβεντιάσουμε κάτι. Ωραία. Αύριο το βράδυ, μόλις γυρίσω από το γραφείο. Όχι, αύριο το πρωί πριν φύγεις για το γραφείο, είναι επίγον. Περί τι μας πρόκειται? Θα σου το πω από κοντά. Πολύ παράξενης ακούω. Καληνύχτα. Σ' αφήνω.